βγήκαν στους δρόμους αγανακτισμένοι να διαμαρτυρηθούν οι κάτοικοι του Χάρακα ενάντια στην πρόσφατη απόφαση που αφορά την λειτουργία του κέντρου υγείας, η οποία κινδυνεύει να το υποβαθμίσει ή ακόμη και να αναστείλει τη λειτουργία του. Δίνουμε ένα συνεχή αγώνα για να στελεχωθεί το υποστελεχωμένο κέντρο υγείας. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα, το οποίο έχει οξυνθεί τα δύο τελευταία χρόνια λόγω αποχώρησης γενικών γιατρών. Ένα ραντεβού εγώ για οριλά. Έκλεισα τον Ιανουάριο και μου κλείσανε το Μάιο ραντεβού. Φαντάζεστε με το κλείσιμο εδώ πέρα τι θα γίνει στα νοσοκομεία. Το κέντρο υγείας Χάρακα ως είναι να απομείνει, γιατί αλλιώς ο τροϊκός, ο πόλεμος θα γίνει. Δεν είναι αυτή η κατάσταση. Έπρεπε να ντρέπονται για αυτό το έσχος που κάνουν. Για να πάμε δηλαδή σε ένα κέντρο υγείας να μας δουν οριλά, πρέπει να πάμε 50 χιλιόμετρα. Είναι ντροπή τους. Για σταθερή υποστελέχωση και προβλήματα στις υποδομές, κάνει λόγο η πρόεδρος του Συλλόγου Φύλων του Κέντρου Υγείας Χάρακα. Η κατάσταση επιβαρύνθηκε από μια ακόμη παρέτηση του παιδιάτρου, με τη θέση να μένει καινή και τους πολίτες να οδηγούνται σε ξεσηκωμό. Στο πλευρό τους βρίσκονταν δήμοι, φορείς, βουλευτές αλλά και ο δήμαρχος. Είναι πολύ σημαντικό η λειτουργία δημόσιων δομών στην περιοχή μας για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό στον τόπο μας. Τα δημογραφικά δεδομένα τα οποία έχουμε δείχνουν ότι ο πληθυσμός φθήνει σε αυτές τις περιοχές. Η έλλειψη των γιατρών, η έλλειψη του παιδίατρου, η έλλειψη της φροντίδας, οργάνωσης και στελέχωσης όλου κεντρικά του κέντρου υγείας προκαλεί, μας δημιουργεί εξαθλίωση. Η συγκεκριμένη δομή εξυπηρετεί τους κατοίκους 52 χωριών οικισμών στον Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, όπως και τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας του Κόφινα στον Δήμο Γόρτινας. Προσφέρει με τα 6 περιφερειακά του ιατρία υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στον κατά πλειοψηφία αγροτοκτηνοτροφικό πληθυσμό 15.000 κατοίκων που αυξάνονται κατά μεγάλο αριθμό τη θερινή περίοδο. Δεν είναι μόνο οι 15.000 συμπολίτες μας που εξυπηρετούνται, δεν είναι μόνο τα 52 χωριά τα οποία παρέχονται υπηρεσίες μέσα αυτού του κέντρου υγείας. Είναι μια ανάγκη διατήρηση αυτής της δομής για να μην φύγει ο κόσμος από την περιοχή, για να διατηρηθεί η αναπτυξιακή πορεία του Χάρακα αλλά και όλης της ευρύτερης περιοχής των Αστερουσίων Αρχανών. Ο λαός λέει όχι στην ιδιωτικοποίηση της υγείας, όχι στην ιδιωτικοποίηση της παιδείας, όχι στην εμπορευματοποίηση κοινωνικών αγαθών. Αυτό που απαιτούμε είναι εδώ και τώρα να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Σιγά σιγά ένας γιατρός παραιτείται. Ήταν που ήταν προβληματικό το κλίμα. Έτοιμοι να παλέψουν για τη δημόσια υγεία που τόσα χρόνια πληρώνουν οι κάτοικοι του Χάρακα και των όμορων χωριών, δίνοντας το παρόν στη σημερινή συγκέντρωση και στέλνοντας μήνυμα στο Υπουργείο Υγείας ότι θα συνεχίσουν μέχρι να δικαιωθούν.